Όπως έχω προλογίσει, καλημερίζω την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ακούω πληροφορίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα σε σχέση με τη διασπορά στα σχολεία, η οποία σε κάποιες περιοχές είναι έντονη, ελέω και τις γενικότερες επιδημιολογικής εικόνας. Υπάρχει περίπτωση να κλείσουν σχολεία? Η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σενάριο που να συζητείται και το λέω και σε απάντηση με διάφορες φήμες που κυκλοφορούν από χτες. Θα έλεγα το αντίθετο, τα πρωτόκολλα στα σχολεία λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, mm-hmm. να έχουμε κλειστά στη χώρα λόγω κορονοϊού μόλις 6 τμήματα σε πάνω από 80.000. 6 σε πάνω από 80.000. Πώς συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει διότι εφαρμόζονται πολύ αυστηρά πρωτόκολλα, για τα οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς που συμβάλλουν με καθοριστικό τρόπο στη στήριξη των πρωτοκόλλων. Το πρωτόκολλο τι προβλέπει? Ότι εκτός των self-test που κάνει όλη η μαθητική κοινότητα κάθε εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα, επιπλέον σε περίπτωση κρούσματος, το κρούσμα απομονώνεται αμέσως και τα παιδιά που ήταν στενές επαφές κάνουν 7 τεστ την εβδομάδα, όλα δωρεάν από το κράτος. Και εργαστηριακά τεστ και self-test. Χάρη σε αυτό το μηχανισμό, λοιπόν, ο οποίος κοστίζει πολύ στο ελληνικό δημόσιο, είναι μια απολύτως συνειδητή απόφαση της κυβέρνησης να επενδύσει σε αυτό το μηχανισμό ως τον πλέον αποτελεσματικό και για να διαφυλάξει την υγεία ατομική και δημόσια, αλλά και για να διαφυλάξει τη διαζώση λειτουργία των σχολείων. Χάρη λοιπόν σε αυτό το μηχανισμό έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που έχουμε και θα σας το πω με ένα νούμερο. Όταν ξεκίνησαν τα σχολεία πριν από 2 μήνες, περίπου το 30%, 29% των κρουσμάτων πανελληνίως ήταν παιδιά. Τώρα αυτό το νούμερο έχει πέσει στο 25%. Και αυτό μας δείχνει ακριβώς πως χάρη σε αυτά τα πρωτόκολλα και παρά την παρούσα φάση της πανδημίας που συνιστά μια πρόκληση ξεκάθαρα, παρά λοιπόν από την τωρινή φάση της πανδημίας και παρά την αύξηση των κρουσμάτων, ωστόσο στα παιδιά έχει μειωθεί το ποσοστό των κρουσμάτων στο συνολικό πληθυσμό. Άρα θεωρείτε πως τα μέτρα ήσαν αποτελεσματικά τα οποία εφαρμόστηκαν από το άνοιγμα των σχολείων, σχολική κοινότητα? Έχουν αυξηθεί και οι εμβολιασμοί στα μικρότερα παιδιά, σε μικρότερες ηλικίες? Οι εμβολιασμοί βρισκόμαστε στο εξής. Τους εκπαιδευτικούς είμαστε το πάνω από 82-83%. Mm-hmm. Στα παιδιά έχουμε επίσης μια αύξηση. Για παράδειγμα, στο 15-17 πλησιάζουμε το 40%, είμαστε 38-39%. Στο 12-14 έχουμε ξεπεράσει το 23%. Τώρα έχουμε μια αύξηση. Όμως θα είμαι ξεκάθαρη, χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο. Βοηθάει και αυτό. Ναι. Και θα ήθελα και από το σταθμό σας να απευθύνω μια έκκληση στους γονείς. Βλέπουμε σε τι βαθμό το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιος να έχει επιφυλάξεις. Αυτό που ζητώ από τους γονείς είναι να ακούσουν τους επιστήμονες. Έχουμε κάνει και υπάρχει πληροφορία διαθέσιμη και στο εμβόλιο.gov.gr. Έχουμε κάνει μια συνεδρία με γιατρούς, στην οποία ζητήσαμε στους γιατρούς να απαντήσουν στα ερωτήματα των γονέων σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών. Σε ερωτήματα όπως: μα γιατί να εμβολιάσω το παιδί μου, εφόσον τα παιδιά νοσούν πολύ ελαφρά, γιατί να μην το περάσει? Η απάντηση είναι ότι από τους επιστήμονες, όχι δική μας, η απάντηση των επιστήμονων είναι ξεκάθαρη, ότι ακόμα και όταν το περνάει το παιδί, μπορεί να υπάρχει ένας πιο αυξημένος κίνδυνος αν δεν έχει εμβολιαστεί σε σχέση με το να έχει εμβολιαστεί. Άρα είναι επιτακτικής σημασίας το να εμβολιαστούν, να εμβολιαστεί ο πληθυσμός εν γέννη, και καλούμε τους γονείς να εμβολιάσουν και τα παιδιά τους. Το έχω πει αν τα δικά μου παιδιά ήταν στην ηλικία που επιτρεπόταν ο εμβολιασμός, θα έτρεχα να το κάνω για να προστατεύσω τα ίδια πρώτα από τον κίνδυνο του κορονοϊού. Θα ήθελα να περάσω στο άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί το Υπουργείο Παιδείας αλλά και τους εκπαιδευτικούς, και αναφέρομαι στην αξιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν ως μεγάλη νίκη, ειδικά η Διδασκαλική Ομοσπονδία, τη μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις. Ωστόσο, βλέπω την εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο που λέει ότι το 70%, εάν δεν κάνω λάθος, των σχολείων έχουν στείλει αξιολογήσεις. Πού βρισκόμαστε, θα ήθελα να μου πείτε, σε πανελλαδικό επίπεδο? Και από εκεί και πέρα, εάν θα συνεχιστεί κανονικά η διαδικασία ή σκέφτεστε κάτι άλλο? Καταρχήν, να πούμε το εξής. Ναι. Η αξιολόγηση είναι ένας μηχανισμός καθαρά βελτιωτικός. Πώς θα κάνουμε το σχολείο μας καλύτερο για τους μαθητές, για τους εκπαιδευτικούς. Αυτό το οποίο συζητάμε τώρα στη χώρα μας εφαρμόζεται σε πάρα πολλές χώρες εδώ και 30 χρόνια. Εδώ και 30 χρόνια η αξιολόγηση είναι ένας θεμελιώδης μηχανισμός για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στη χώρα μας, και μετά από πολύ μεγάλες προσπάθειες, συνολικά
Έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 10.000 σχολεία, δηλαδή η μεγάλη πλειοψηφία των σχολείων, τα οποία έχουν ήδη προχωρήσει στην πρώτη φάση της αξιολόγησης. Μια αξιολόγηση η οποία το διαφημίζουν καθαρά βελτιωτική. Και επειδή πολλά ακούγονται και πολλές ψευδείς ειδήσεις διασπείρονται, να διευκρινίσω ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία σύνδεση της αξιολόγησης σχολικής μονάδας με τη χρηματοδότηση των σχολείων. Απολύτως καμία. Δεν το λέει ξανά αυτό ο νόμος. Ούτε κατηγοριοποίηση, φαντάζομαι, των σχολικών μονάδων. Ούτε καμία κατηγοριοποίηση. Τι προβλέπει, θα σου το πω πολύ απλά. Έχει άξονες και λέει, για παράδειγμα, πώς πάμε με τις εκπαιδευτικές μεθόδους που εφαρμόζουμε, πώς πάμε με την εξωστρέφεια του σχολείου, γιατί ερωτώνται αυτά τα σημεία, προκειμένου να αποτελέσει το κίνητρο για να επενδύσουν ακόμα περισσότερο τα σχολεία σε συγκεκριμένες δράσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην εξωστρέφεια. Υπάρχουν πολλά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δυνατότητες ανταλλαγής μαθητών και το καθεξής. Για ευρωπαϊκά προγράμματα και το καθεξής. Εάν λοιπόν ένα σχολείο διαπιστώσει ότι δεν έχει επενδύσει αρκετά στην εξωστρέφεια, έχει τα εργαλεία για να επενδύσει. Μάλιστα. Άρα, εστιάζουμε σε εκείνους τους τομείς που υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, προκειμένου να βελτιώσουμε συνολικά. Οπότε προχωρά και θα προχωρήσει κανονικά. Καμία κατηγοριοποίηση σχολείων, καμία επίδραση στην χρηματοδότηση των σχολείων, η οποία ούτως ή άλλως γίνεται από τους Δήμους, τελείως εκτός του πλαισίου της αξιολόγησης. Οπότε τα 10.000 σχολεία σε τι ποσοστό αντιστοιχούν? Προχωράει κανονικά η ΕΕ. Είναι πάνω από το 50%. Είναι πολύ πάνω από το 50%. Μάλιστα. Είναι πάνω από το 70%. Θα ήθελα μία διευκρίνηση πρωτού σας αποδεσμεύσω, διότι ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Μιλήσαμε πριν για τους μαθητές. Ως προς τους εκπαιδευτικούς, τα κρούσματα, διορθώστε με να κάνω λάθος, δεν βλέπω να έχουν διασπαρεί. Δηλαδή, σε σχέση με τους μαθητές όπως ήταν στο αρχικό στάδιο. Να σας πω κάτι. Κοιτάξτε, έχουμε ένα πρωτόκολλο αυτή τη στιγμή. Εάν είχαμε μαζική διασπορά του κορονοϊού στα σχολεία, δεν θα είχαμε 6 τμήματα στα 80.000 κλειστά. Θα είχαμε χιλιάδες τμήματα κλειστά. Αυτό τι αποδεικνύει? Αυτό αποδεικνύει ότι χάρη στην πιστή εφαρμογή των πρωτοκόλων από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, δεν έχουμε μαζική διασπορά. Από την άλλη, είναι σαφές ότι όσα περισσότερα κρούσματα έχουμε στην κοινωνία, είναι σαφές ότι το σχολείο είναι καθρέφτης της κοινωνίας. Είναι ενδεικτικό δε ότι οι περιοχές στην Ελλάδα στις οποίες έχουμε περισσότερα κρούσματα είναι περιοχές στις οποίες είναι πιο χαμηλή η εμβολιαστική κάλυψη των ενηλίκων. Όταν δηλαδή σε μια περιοχή εμβολιάζονται λιγότεροι ενήλικες, τότε έχουμε περισσότερα κρούσματα. Μάλιστα. Στα σχολεία. Υπάρχει άμεση συσχέτιση δηλαδή μεταξύ του επίπεδου εμβολιασμού στον γενικό πληθυσμό σε σχέση με κρούσματα στα σχολεία. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ καλή σας πολύ. Ημέρα, κύριε Κεραμέως. Καλημέρα.